Καταρχήν, συμφωνία δεν υπήρχε. Υπήρχε πρόταση από το Δήμο της Χίου. Και η πρόταση αυτή ήταν στις αρχές Μαΐου, πρέπει να προτείνω. Μάλιστα. Πρέπει να την πούμε και να διευκρινίσουμε. Τον καιρό που όλοι βλέπαμε την μεγάλη αναγκαιότητα εκένωσης της Σούδας. Αυτό το πράγμα απασχόλησε το Δήμο της Χίου και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να προτείνει την αλλαγή χρήσης του χώρου. Και το Υπουργείο συμφώνησε. Και στη συνέχεια ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, δεν μπορεί σήμερα να κατηγορείται ότι ο Δήμος της Χίου για έλλειψη πληροφόρησης, για έλλειψη συνεργασίας, διότι και ο κύριος Υπουργός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλες οι λύσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν στη Χίο υιοθετήθηκαν μετά από συνεργασία. Και εμείς προτρέξαμε και δεν περιμέναμε ως επιμηθείς να πάμε εκ των υστέρων. Μα δεν λέει ότι δεν συμφωνήσατε, λέει ότι επαναχωρήσατε. Αυτό, μισό λεπτάκι. Ο Δήμος έχει διαδικασίες με τις οποίες γίνονται αυτά τα πράγματα. Και η δουλειά του Δήμου είναι να εκφράζει την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, η μέχρι σήμερα απαξίωση αυτών των προσπαθειών που έχουν γίνει έχει επιφέρει μια τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης όλης της χιώτικης κοινωνίας απέναντι στον τρόπο αντιμετώπισης του προσφυγικού. Αυτό βρίσκεται στη βάση του προβλήματος. Μισό λεπτό, κύριε Δημάρχε, να καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε εκεί. Να καταλάβουμε λίγο την κατάσταση. Συμφωνείτε άπαντες όλοι οι παράγοντες, ο Δήμος πρώτος, το Υπουργείο, προφανώς και η κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, ότι ο χώρος αυτός στη Σούδα δεν είναι ο κατάλληλος. Δεν μπορεί να φιλοξενεί ανθρώπους, είναι δίπλα στην πόλη, είναι άθλιες συνθήκες, είναι παραπάνω από όσους χωράει. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Συμφωνείτε. Αφού συμφωνείτε λοιπόν όλοι, υπάρχει η βάση πάνω στην οποία θα πατήσετε. Συμφωνείτε λοιπόν όλοι. Και λέτε μάλιστα, και λέει και ο Υπουργός, λέτε και εσείς, ότι υπήρχε και επιλογή χώρου άλλου. Τον προτείνατε εσείς. Συμφώνησαν όλοι ότι ναι, αυτός είναι ο κατάλληλος χώρος. Υπήρξαν και τα λεφτά, υπάρχουν και τα σχέδια. Και σε 1,5 μήνα, λέει ο Υπουργός, είναι έτοιμος να φτιαχτεί. Και ξαφνικά αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή δεν φτιάχνεται ο χώρος, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εσείς κάνατε πίσω, υπό την πίεση, δεν ξέρω, τοπικών παραγόντων, άλλων καταστάσεων. Θα μας πείτε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πάντως. Κάνετε πίσω με αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία να καθυστερεί, να πηγαίνει πίσω και να δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα στην περιοχή από την άθλια λειτουργία του χώρου που είναι σήμερα σε λειτουργία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς είναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για πείτε μας. Διότι δεν είναι καθόλου ξαφνικά η αλλαγή της τάσης αυτής του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, αλλά προέρχεται από την τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης, διότι οποιαδήποτε άλλη πρόταση έχει προχωρήσει και έχει εφαρμοστεί, έχει στην πραγματικότητα εξευτελιστεί με τον τρόπο διαχείρισής της. Θέλετε να μιλήσουμε για τη ΔΙΑΛ. Ποιος μας λέει ότι και ο ΧΑΔΑ και οποιοδήποτε άλλος χώρος δεν πρέπει να καταλήξουν έτσι όπως κατέληξε η ΔΙΑΛ. Οι σκηνές που δείχνετε εσείς τώρα στην τηλεόραση, στην εικόνα σας, δεν είναι μέσα από τη Σούδα, δεν είναι ο καταβλητισμός. Όχι, είναι το περιφερειακά, ναι. Ακριβώς. Ξέρετε πώς έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι έξω από τη Σούδα? Επειδή απλούστατα ο καταβλητισμός, τον οποίο λειτουργεί ο ΧΑΔΑ, το hot spot, η επίσημη κατά την κυβέρνηση, έτσι, και κατά την κυβέρνηση ο επίσημος τρόπος διαχείρισης του μεταναστευτικού, λέει ότι εγώ δεν μπορώ άλλο, τους αφήνω και φεύγω. Δηλαδή εσείς, κύριε Δήμαρχε, λέτε ότι και στο ΧΑΔΑ να γίνει έξω από τη Σούδα, δίνουν σκηνές και γιατί δεν έχουν πού αλλού να μείνουν, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή ακόμα και στο ΧΑΔΑ να γίνει πάλι τα ίδια θα έχουμε. Μισό λεπτό. Άρα η πρόταση, μισό λεπτό, αν είναι έτσι, Δημαρχέ μου, σε μια τέτοια κατάσταση, αυτό, και οποιοσδήποτε άλλος ΧΑΔΑ. Εγώ να δεχτώ την έλλειψη εμπιστοσύνης και να σας πω, μετάσχετε στην προσπάθεια να έχετε ένα μάτι παραπάνω. Λέω αυτό. Θέλω όμως να μου πείτε. Το μάτι παραπάνω δε που είπατε, ήμασταν εμείς που το προτείναμε πρώτοι για τη ΔΙΑΛ. Και το Υπουργείο μέχρι σήμερα δεν το έχει δώσει αυτό το μάτι παραπάνω. Ξέρετε, στην πρώτη συμφωνία που είχαμε κάνει για την παραχώρηση, είπαμε να υπάρχει και μια επιτροπή, να υπάρχει και ένα μάτι. Αυτό το μάτι ποτέ δεν το έβαλε το Υπουργείο Μεταναστευτικών. Μισό λεπτό τώρα. Πείτε μου όμως, Δήμαρχέ μου, εάν στην πραγματικότητα η πρόταση της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί της περιοχής είναι πάρτε τους από τη Χίο. Αν στην πραγματικότητα αυτό που μας λέτε είναι ότι εδώ, παιδιά, εμείς δεν θέλουμε, δεν μπορούμε. Και γι' αυτό υπονομεύει τις προσπάθειες. Ναι, γι' αυτό υπονομεύει τις προσπάθειες. Δεν πάνε ο ΧΑΔΑ, δεν πάνε παρακάτω, δεν πάνε αλλού. Εδώ δεν γίνεται, πάρτε τους. Αυτή είναι η πρόταση που κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε. Το τι πρέπει να γίνει με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες οι οποίοι υπάρχουν, όχι μόνο στοιχείο, σε όλα τα νησιά. Πρέπει να το πει η ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει. Δεν την αφήνετε όμως. Δεν την αφήνετε από ό,τι βλέπουμε, την υπονομεύετε. Γιατί η κυβέρνηση πήρε απόφαση και θα το επιβάλλει, από ό,τι μας είπε ο Υπουργός, να πάει στο ΧΑΔΑ. Άμα εσείς την υπονομεύετε, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Να το λέμε κι αυτό. Δεν νομίζω ότι εμείς υπονομεύουμε. Εμείς δεν διαθέτουμε ούτε αστυνομία, ούτε λιμενικό, ούτε Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε δικό μας, ούτε κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτές όλες είναι της κυβερνήσεως. Εκείνη οφείλει να βάζει την εθνική πολιτική. Όσο για το ζήτημα το οποίο τόσο πολύ συζητιέται,
τι λέει η συμφωνία, εάν δεν λέει η συμφωνία, εάν είναι ένα τόσο κεντροβαρικό ζήτημα πάνω στο οποίο βασίζεται όλη η εθνική πολιτική. Έτσι. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρα γραμμένο. Γιατί και ο κύριος Υπουργός μου έχει στείλει και εμένα και μας έχει δώσει επανειλημμένος. Όλα αυτά είναι αποσυμφραζόμενα. Χρειάζεται μία σειρά από λογικές, από λογικούς συλλογισμούς για να καταλάβει κανείς ότι μάλλον αυτό το πράγμα εννοείται και μάλλον αυτό το πράγμα είναι η εθνική πολιτική. Έτσι. Ωστόσο, εγώ ούτε νομικός είμαι, ούτε δουλειά του Δήμου είναι να κάθεται να ερμηνεύει τις συμφωνίες και όλα αυτά. Ξέρετε όμως κάτι, πολλοί κόσμος το ερμηνεύει και πολύ καλά κάνει. Είναι μια ξεκάθαρη, θα έπρεπε να υπάρχει κάπου πολύ ξεκάθαρα γραμμένο και με ξεκάθαρο τρόπο να υποθεί αυτό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ελάτε να κλείσουμε. Υπάρχει και ένα, ναι, για να κλείσουμε. Υπάρχει και ένα επόμενο σημείο. Και ο κύριος Υπουργός λέει, και τι να γίνει, να πέσει η συμφωνία και να γεμίσουμε 10.000 ανθρώπους. Έτσι. Γιατί δεν λέμε ξεκάθαρα ότι είναι ένας σοβαρότατος εθνικός κίνδυνος. Κλείνουμε, έτσι, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Και οι εθνικοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μόνο από Δήμους και μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Η κυβέρνηση, αν καλά έχω καταλάβει. Ένα πράγμα. Αυτό το οποίο έλειπε και λείπει σήμερα ακόμη είναι η πληροφόρηση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Τελεία, κύριε Δήμαρχε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Αυτό που λέει πάντως ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Δεν μιλάει για έναν εθνικό κίνδυνο στην πραγματικότητα. Και το λένε και άλλοι αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό, κύριε Υπουργέ? Καταρχήν, εγώ θέλω να σας πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο της Χίου. Έχουμε συνεργαστεί επί 1,5 χρόνο πάρα πολύ στενά. Βοήθησε και βοηθήσαμε μαζί το νησί να αντιμετωπίσει την πρώτη κρίση. Ωστόσο, ξέρετε ότι κανείς μπορεί να εξακολουθεί να εκτιμάει κάποιον και να έρχεται σε αντίθεση μαζί του. Αυτό δεν μειώνει την προηγούμενη εκτίμηση. Έχει λάθος ο Δήμαρχος. Και δεν λέει αλήθειες. Γιατί? Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Απαξίωση του Δήμου, ο Δήμος δεν ήταν μέσα στη ΒΙΑΛ. Ο Δήμος, εγώ τον έβαλα και διορίσαμε άνθρωπο του Δήμου μέσα στη ΒΙΑΛ. Δεύτερο, ο Δήμαρχος βγήκε στην εκπομπή σας, εγώ του είχα στείλει τα χαρτιά τα οποία έχετε πάρει και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση δεν μας έχει δώσει τίποτα που να λέει ότι η συμφωνία έτσι ή αλλιώς. Τα χαρτιά είναι χαρτιά. Κοιτάξτε, δικαιούμαστε με βάση τη συμφωνία να τους φέρουμε πίσω. Να. Δεν μας αφήνουν με βάση τη συμφωνία να τους φέρουμε πίσω. Και κάνουμε, εγώ έχω δει 11 υπουργούς εσωτερικών, 5 ο κύριος Ξηδάκης, 2 ο κύριος Τόσκας, μέσα σε 1,5 μήνα για να μπορούμε να τους μεταφέρουμε στην ενδοχώρα. Εγώ θα σας πω μια πληροφορία, Υπουργέ, και θέλω να μου απαντήσετε αν ισχύει. 2 φορές πήγα στην Τουρκία. Η κατάσταση είναι αυτή. Εάν κάποιος λέει να το ρισκάρουμε, προσπαθούμε να μην το ρισκάρουμε, αλλά για να τελειώσω. Επειδή με λέτε να το ρισκάρουμε, όχι, θέλω να μου το πείτε αυτό. Και αν ισχύει, να μου πείτε αν ισχύει. Παρακαλώ. Διότι μου λέγανε τοπικοί παράγοντες ότι η ελληνική κυβέρνηση επιχείρησε κάποια στιγμή να μεταφέρει οικογένειες. Έναν αριθμό οικογενειών. Οι οποίοι θα παραμείνουν στη χώρα. Εκ των πραγμάτων θα παραμείνουν στη χώρα, διότι είναι οικογένειες. Είναι πρόσφυγες, είναι οικογένειες, δεν έχουν μεταναστευτικά χαρακτηριστικά κτλ. Και την ίδια μέρα από απέναντι ήρθε ο ίσος αριθμός ατόμων οικογενειών συμπεριλαμβανομένων. Ισχύει ή δεν ισχύει? Ισχύει με την έννοια του ότι υπάρχει μία σύνδεση δουλεμπορικών κυκλωμάτων από τη μία στην άλλη. Με αυτή την έννοια πρέπει να κινούμαστε πολύ προσεκτικά. Ισχύει επίσης ότι κάποιους τους οποίους τους μεταφέραμε υποκράτηση στην Αθήνα, επιχειρήσαμε να τους στείλουμε με βάση τη συμφωνία στην Τουρκία, δεν το δέχτηκε. Επομένως, εμείς οφείλουμε να παλέψουμε πάρα πολύ για να ισχύσει η συμφωνία. Σας λέω και πάλι, εγώ, ξέρετε, τρομάζω. Εγώ, αυτό δεν είναι καλό να λέγεται ένας υπουργός, να το λέει ένας υπουργός. Μην βγει καμιά εφημερίδα πάλι και πει τρομάζει ο υπουργός. Αλλά ξεπερνάει κανείς τους φόβους του κάνοντας πράγματα. Ο Δήμαρχος έχει άδικο όταν λέει ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Αφότου είχαμε ξεκινήσει τις συμφωνίες, από την Χίο εμείς μεταφέραμε περίπου 2.000 ανθρώπους στην ενδοχώρα. Και γι' αυτό το λόγο το είπε εχθές και ο συντάκτης σας, ότι είναι περίπου 3.000, είναι περίπου 2.000. Έχει άδικο να λέει ότι αργήσαμε. Δεν αργήσαμε, ο Δήμαρχος το ξέρει. Έπρεπε να κάνουμε μελέτη ότι η Χαδά μπορεί να δεχτεί στρατόπεδο επάνω. Ήτανε Χαδά. Πήρε 2,5 μήνες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μαζί με τον Δήμαρχο είμαστε. Άλλαξαν απόφαση. Δεν είναι έλλειψη εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι εγκλωβίστηκαν σε ένα ψευδές σύνθημα. Θα σας κάνω την ερώτηση από την πλευρά τώρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βεβαίως. Η αξιωματική αντιπολίτευση έθεσε, το είχε θέσει και στην Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών,
συνεχίζει, για να είμαι ακριβέστερο, συνέχιζε να το θέτει και επί σειρά μηνών. Γιατί δεν κάνετε το διαχωρισμό, γιατί δεν διαμορφώνετε κλειστά κέντρα για τους παράτυπους. Παρά το ότι αυτό είναι, οφείλω να πω, κόντρα στην πολιτική που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν σε σχέση με τα κλειστά κέντρα, το αφήνω στην άκρη. Λέω με βάση τη συμφωνία. Και να μας πει ο Υπουργός και πόσοι είναι παράτυποι. Γιατί είχατε πει έναν αριθμό παλιά που εγώ τον θυμάμαι. Και αν είναι στην πρόθεσή σας να προχωρήσετε. Θα σας πω και τώρα. Mm-hmm. Κοιτάξτε πάλι να δείτε, όλη αυτή η ιστορία στα νησιά είναι ένα ψέμα που στηρίζεται στη μισή αλήθεια. Είναι ένα ψέμα γιατί που στηρίζεται. Όχι. Ακούστε, όχι. Ποιο είναι το ψέμα? Δεν θέλουμε κλειστά κέντρα. Θέλουμε κλειστά κέντρα στα νησιά και η Νέα Δημοκρατία υποκινεί τις καταστάσεις ώστε να μην τα φτιάξουμε. Το καταθέτω στην εκπομπή σας, το έχω καταθέσει στη Βουλή. Έτσι είναι. Είχαμε κλειστό κέντρο στην Χίο και η Εκκλησία πήρε ασφαλιστικά μέτρα. Λειτουργούσε 7 χρόνια σαν κλειστό κέντρο, το Μυρσινίδη. Mm. Θα φτιάξουμε άλλα. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα φτιάξουμε κλειστό κέντρο στη Σάμο, κλειστό κέντρο στη Χίο, κλειστό κέντρο στη Μυτιλίνη. Είναι πολύ σοβαρό όμως. Δεν το έχω πει τώρα. Η Νέα Δημοκρατία. Εσείς θέλετε να φτιάξετε κλειστά και σας υπονομεύει. Εγώ λέω ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία φωνάζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε τα κλειστά κέντρα, έκανε έρανε και όλα αυτά. Χαλάγανε τον κόσμο με τα κλειστά. Κύριε Οικονόμου, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Κλειστό κέντρο στη Σάμο, κλειστό κέντρο στη Χίο, κλειστό κέντρο στη Μυτιλίνη. Θα το κάνετε? Μας εμποδίζουν να το κάνουμε και ανάμεσα. Αφήστε την ίδια, κύριε Υπουργέ. Έχετε βούληση να το κάνετε. Θα το κάνουμε, κύριε Οικονόμου. Εάν μας κατηγορείτε ότι προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ευρύτερη συνένεση. Αφήστε τη συνένεση. Μπορεί να έχετε δίκιο. Θα το κάνουμε. Ωραία. Θα το κάνουμε και θα ήθελα τότε να κρυθούν και οι αντιδράσεις. Πώς είναι παράτυποι? Πείτε και τον αριθμό των παράτυπων. Θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στα νησιά. Οι καινούργιες ροές, οι οποίες είναι, είδατε τι είπε ο Δήμαρχος, 25 ήρθανε. Ναι. 1.500 με 3.000 ερχόντουσαν. Από αυτούς το 70% περίπου είναι παράτυποι μετανάστες. Μεγάλος αριθμός. Τεράστιος αριθμός. Τεράστιος αριθμός. Τεράστιος αριθμός. Να σας ρωτήσω όμως. Για να γίνει αυτό... επίσης ο διαχωρισμός, κύριε Λυριτζή, πρέπει να υπάρχουν συνθήκες που να το επιτρέπουν. Δηλαδή να βάλω εδώ τις οικογένειες, να βάλω εκεί τους παράτυπους. Πώς θα το κάνω αυτό αν δεν μπορώ να φτιάξω το εκεί? Εγώ έχω το εκεί. Θα το φτιάξω το εκεί. Σε αντίθεση με, πιθανώς με τον Δήμαρχο. Αλλά... Αν έχετε αντιδράσει, τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ? Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε και η κυβέρνηση, όταν θέλει, πρέπει να παίρνει και το κόστος και να επιβάλλει αυτό που πιστεύετε είναι το σωστό. Όμως, αν έχουμε αντιδράσει, αν ξεσηκωθούν οι νησιώτες, δεν ξέρω, μπορεί να πάνε και κάποιοι άλλοι να τους ξεσηκώσουν, όπως λέτε. Ή μπορεί και να υπονομευθείτε. Τι θα γίνει? Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή η εκπομπή, άλλες εκπομπές, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στο να μην έχουμε αντιδράσεις. Κοιτάξτε, η πρόταση της κυβέρνησης είναι λογική και εφαρμόσιμη. Καθυστερείτε πολύ στην ιστορία του ασύλου. Πάρα. Έχετε δίκιο. Πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Εγώ ξέρετε ότι λέω αλήθειες εκεί πέρα. Δηλαδή, λάθη κάνω, ψέματα δεν έχω πει ποτέ. Έχετε δίκιο. Η ιστορία του ασύλου καθυστερεί. Είναι μια μεγάλη υπόθεση, είναι εξηγήσιμο αυτό το πράγμα. Το άσυλο είναι ένα τεκμηριωμένο διεθνώς πράγμα, έχει τους δικούς του ρυθμούς. Εγώ φεύγω τη Δευτέρα στη Γερμανία με τον κύριο Τόσκα για να δούμε. Είμαστε συνέχεια σε επικοινωνίες. Φέραμε εταιρείες να μας υποδείξουν πιο γρήγορους δρόμους. Έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των ανθρώπων του ασύλου στα νησιά. Mm-hmm. Διπλασιάσαμε τις επιτροπές προσφυγών. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο δεν υπήρχε στη χώρα μας, την κατάχρηση του δικαιώματος ασύλου. Ναι. Δηλαδή, όποιος έρθει στην Ελλάδα ζητάει άσυλο. Πόσες αιτήσεις έχουμε τώρα? Το 97% αυτών που έχουν έρθει στην Ελλάδα ζητάνε άσυλο. Πριν ζητούσε το 2%. Δεν μπορεί να εξεταστούν. Η κατηγορία είναι ότι καθυστερείται. Εξαιτίας του ότι καθυστερείται, εκτός ότι δημιουργείται αυτό το θέμα, στην πραγματικότητα εμποδίζεται και η εφαρμογή της συμφωνίας. Διότι βέβαια, αν ο άλλος δεν θα πάρει άσυλο, πρέπει να φύγει. Βέβαια. Θα πάει στην Τουρκία. Βέβαια, και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε όμως πάλι να δείτε. Καταρχήν, ο συλλογισμός σας είναι σωστός. Επομένως, αυτό το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί η κυβέρνηση είναι εάν κάνει κάτι για να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Έχουμε τριπλασιάσει τον αριθμό των ανθρώπων του ασύλου. Κάνουμε μια τεράστια. Η παραγωγικότητα έχει διπλασιαστεί και πάει για να τετραπλασιαστεί. Είναι υποσχέσεις, θα δούμε, θα κρυθούμε. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει ζητήσει να παρέμβει ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για αυτό που είπατε ότι στην πραγματικότητα υπονομεύει. Κύριε Αθανασίου, ελάτε, σας ακούμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα στον Υπουργό και στους τηλεθεατές. Ήθελα να πω το εξής. Άκουγα τον
κύριο Υπουργό, που μιλούσε για την συμφωνία της Ευρώπης-Τουρκίας, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δήθεν είμαστε δεσμευμένοι να γίνεται η ταυτοποίηση στα νησιά. Αυτό δεν είναι ακριβές και σας παρακαλώ πολύ, έχω κάνει και επίκαιρη επερώτηση από αυτού και τα ανέπτυξα στη Βουλή. Θα μου επιτρέψετε αυτή τη στιγμή να σας διαβάσω ακριβώς τι λέγει η συμφωνία. Λοιπόν, ακούστε. Η συμφωνία στην παράγραφο 1 του συμφώνου. Είπαμε τώρα να απαντήσουμε όμως στο προκείμενο. Ναι, αλλά δημιουργούνται εντυπώσεις. Θα απαντήσω σε όλα, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Όλα δεν γίνεται. Το λέω να μην φάμε πολύ χρόνο γιατί εδώ να κάνουμε εσένα. Όλα δεν γίνεται. Πείτε την παρέμβαση. Ναι, αλλά ακούστε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δημιουργήθηκαν εντυπώσεις. Είναι αλληλένδετα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω σε όλα. Τον κύριο Μουζάλα τον εκτιμώ. Έχω πει κατά επανάληψη ότι έχει κάνει πολλές προσπάθειες για να βοηθήσει την κατάσταση, αλλά αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Mm-hmm. Και το ξέρει πολύ καλά, ότι έχουμε και καλή, πολύ καλή συνεργασία. Αλλά στην παράγραφο 1 του συμφώνου της 18ης Μαρτίου, κρατήστε την ημερομηνία σας παρακαλώ, yeah, του 16, 18 Μαρτίου του 16, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, αναφέρεται ρητά. Ναι. Διαβάζω από το κείμενο. Παρακαλώ. Οι μετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά θα καταγράφονται δεόντως και τυχόν αιτήσεις ασύλου, mm-hmm, θα διεκπαιρώνονται ατομικά από τις ελληνικές αρχές. Ναι. Και όχι, πουθενά δεν αναφέρεται υποχρεωτικά, ναι, από τα ελληνικά νησιά. Το επιχείρημα αυτό, κύριε Λυριτζή, ναι, κύριε Οικονόμου, ενισχύεται και από τον μεταγενέστερο νόμο, τον 43-75 του 16, είναι 4 Απριλίου. Κύριε Θανασίου, ελάτε να τα πούμε από κοντά. Σας πιέζουμε τώρα, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Αυτό. Η Νέα Δημοκρατία υπονομεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Καμιά προσπάθεια δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αντίθετη στο να γίνουν, αλλά όπου σηκώνει να γίνουν και δεν μπορεί να είναι σε βάρος μόνο των νησιών. Διότι τα νησιά μας έχουν αυτή τη στιγμή. Η Λέσβος έχει το 10% οι ανθρώπινες υποδομές, κύριε Αθανασίου, είναι βάρος. Λοιπόν, να πω κάτι. Και δεν είναι αυτό που συμβαίνει γιατί τώρα. Δεν θέλετε να ολοκληρώσω. Αφήνω, η κυβέρνηση η ίδια του ΣΥΡΙΖΑ, τον Απρίλιο του 2016, δηλαδή ένα μήνα μετά το σύμφωνο, φέρνει τον νόμο 43-75, τον οποίο ψήφισε τον Απρίλιο, και λέει σαφέστατα, δίνει την δυνατότητα, σύμφωνα με την σύμβαση που σας ανέφερα, στον συντονιστή των hot spots να μεταφέρει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε άλλες δομές της Ελλάδας. Τελεία και Παύλα, κύριε Αθανασίου. Την άλλη εβδομάδα θα σας καλέσουμε εδώ κοντά μας. Καλημέρα προς το παρόν. Ελάτε να κλείσουμε απαντώντας αυτό και πείτε μου για το άσχημο. Μία φράση, κύριε Υπουργέ, 30 δεύτερα. Είναι δύσκολο 30 δεύτερα. Είναι η λογική που σας είπα πριν, της μισής αλήθειας. Είναι αλήθεια και σας το είπα ότι με βάση τη συμφωνία θα έπρεπε να έχουμε δικαίωμα. Σας κατέθεσα τα έγγραφα από την Τουρκία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που το ερμηνεύουν έτσι και προσπαθούν και μας το επιβάλλουν έτσι και σας είπα την κυβέρνηση. Να σας πω και κάτι άλλο. Έχω πάει σε όλους τους υπουργούς, τρέχουμε, κάνουμε. Ο κύριος Αθανασίου ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα. Το 70% των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο Λαϊκό Κόμμα. Ναι. Ας τους πείσει να αλλάξουν την απόφαση. Δεν φταίει η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Τελευταία. Εσείς την υπογράψατε τώρα, την αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Κάναμε πάρα πολύ καλά που την υπογράψαμε, κύριε Οικονόμου. 150.000 πρόσφυγες ακόμα. 10.000 με 15.000 κάθε μέρα. 25 σήμερα. Τελειώνω με αυτό. Θέλουμε και θα πάρουμε μέτρα για τα νησιά ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν θα επιτρέψουμε να πέσει η συμφωνία. Τι χρόνο δίνετε. Όποιος δεν συμφωνεί. Τι χρόνο δίνετε. Δεν μπορώ να δεσμευτώ. Για να μην έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε το χάλι εκεί στην εικόνα μας. Πόσο χρόνο δίνετε. Το επόμενο δεκαήμερο. Γιατί το λέγατε και για το ελληνικό από τον Ιούνιο, ότι θα φύγουν όλοι από εκεί. Όχι. Και το έχουμε ακόμα εκεί το ελληνικό. Έβλεπα τον Ομπάμα να περνάει προχθές. Κύριε Οικονόμου, είναι unfair αυτό. Που ανεβάζουν το έλεγα για το ελληνικό και δεν το καταφέραμε. Αλλά το έλεγα για την Ιδωμένη και το καταφέραμε. Το έλεγα για τον Πειραιά και το καταφέραμε. Σωστό. Το έλεγα για τη Βικτόρια και το καταφέραμε. Για τη Μυτιλίνη και το καταφέραμε. Για το ελληνικό δεν το καταφέραμε. Α, θα το καταφέρουμε και αυτό. Εντάξει. Πείτε μου λοιπόν. Λέω, λοιπόν. Υπάρχει όμως και ζήτημα συμμετοχής με τους εμπειρογνώμονες και τα λοιπά. Και κάνω έκκληση και στους νησιώτες. Να φτιαχτούν οι χώροι. Να μπορέσουμε να κάνουμε τους διαχωρισμούς, να φτιαχτούν η κράτηση. Μες. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να διατηρηθεί η συμφωνία, η οποία είναι μια πολύ δύσκολη και βλέπετε τις εξελίξεις στην Τουρκία και στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε στη μέση. Μες. Εμείς είμαστε στη μέση. Δεύτερο ζήτημα. Ναι. Η κυβέρνηση ψέματα δεν λέει. Λάθη κάνει. Μάλιστα. Τελεία, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, κύριε Μουζάλα. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα. Διάλειμμα, ναι.